πηγαίνει και σα σούπα έχει γίνει, bro. Όχι. Και αυτό που πάνε είναι ρίγανη, το ξέρεις. Εντάξει, κοίτα, θα έχεις να κάνεις τέτοια παπάρα. Βούτες, ωραία. Λοιπόν, έχουμε έρθει ρίμπας για βουτιές. Να κάνουμε κανένα backflip, κανένα περιέργο, κανένα whisper in the wind. Και μετά η μέρα γενικά είναι free, μπορεί να χτυπήσουμε και ένα gym. Αυτό το βίντεο θα είναι έτσι ένα χαλαρό vlog. Δεν ξέρω τι τίτλο θα έχει, ίσως κάτι clickbait. Ας πούμε, περιμένω παιδί ή έγινα πατέρας, κάτι τέτοιο θα το πω. Μαλάκα, μου έχει τρώσει έτσι ο κόλος του Μαρτσέλο. Τι είναι τουρκικό, ντάιου. Μπρο, αυτό μπόρεσε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο έχω δει στη ζωή μου. Εντάξει, οι βουτιές είναι φουλ κουραστικές, ρε φίλε. Δηλαδή για να πάω gym τώρα χρειάζομαι pre-workout. Το χρειάζομαι, δεν το νιώθω. Λοιπόν, πάντα στην παραλία παίρνω ένα σκουπ δύο, εδώ έχω δύο σκουπ βανίλια με βρώμη, ρε φίλε, για να έχεις γεύμα έτοιμο. Και έχεις αγοράσει και παγωμένο νερό. Οπότε έχεις φουλ κατευθείαν δροσερό γεύμα. Το βάζεις εδώ το νερό. Το γεύμα τρώγεται, δεν πίνεται νομίζω. Όχι, μπορείς να πιεις και γεύμα. Αυτό είναι πόσιμο. Αυτό είναι φαγόσιμο. Έχω μια σαλάδα με κοτόπουλο εδώ. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχει πολύ κοτόπουλο, οπότε θα συμπληρώσουμε πρωτεΐνη. Κωδικός πάλι στο filsa.gr για με 10% κτλ. Τα ξέρετε. Αλλά αν παραγγείλετε τώρα θα έχουμε μετά τις 20 Αυγούστου γιατί έχει κλείσει το site για διακοπές. Πώς τα 10? Εντάξει, η βρώμη είναι λίγο. Λίγο κάπως. Ναι. Αλλά άμα πάρεις τη μαλακή, τα oats με τον ανθρωπάκο, πίνεται πιο εύκολα σε νερό. Ενώ αυτή εντάξει πρέπει να τη μαγειρέψεις. Ναι, απλά κουράτε. Έχει ωραία γεύση η βανίλια μου. Εδώ είναι τα muffins που έτρεχε ο David Lade για να κάνει bulk. Αυτά εδώ πέρα είναι. Και εδώ έχει κάτι μπισκότα μεγάλα, ρε φίλε, είναι 400 σελίδες το ένα. Έχουμε παίξει Dorian Yates style. Ήπια πριν και μετρώ ο κόλλος μου τώρα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Οπότε πάμε να παίξουμε push. Οι άλλοι δύο θα κάνουν κάτι ενδιάμεσο, να φτιάνει πλάτη. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ το machine, δεν το έχω ξανακάνει. Για upper chest, οπότε θα το δοκιμάσω. Πόσα plates έχεις βάλει εδώ? 15 κιλά βάλει. Άρα 10 και 5. Ωραία, βάλω δεκάρι, να δω πώς θα πάει. Μπορεί να παίξω και δύο plates εδώ. Δεν νιώθω όλα. Στην πατέντα την έχω δει από το TikTok. Είναι για να ξεκινάς λίγο πιο ψηλά. Ώστε να έχεις λίγο... Να μπεις τέλος πάντων πιο άνετα στη θέση, να μην είσαι το full από τη stretch. Το full range of motion του μηχανήματος. Ελπίζω να δουλέψει. Πάμε. Thank you.
Αυτό το μασίν έχει ωραίο feeling. Απλά ξέρεις τι με εμποδίζει. Που πιέζω και ο αγκώνος μου είναι εδώ μέσα αντί να είναι εδώ. Ναι, και όταν το πιάνω. Όταν το... Ναι, αυτό το πιάσα πριν στο ζεστάμα απ' έξω, δεν με φόλε, δεν ξέρω γιατί. Επειδή με άνοιγε πολύ εδώ. Bodyweight dips, τελευταία ασυχία στήθος. Αλλά έτσι όπως τα κάνω είναι αρκετά δύσκολα, δεν χρειάζεται να βάλεις δηλαδή κιλά πάνω. Και νιώθεις full stretch, δηλαδή το στήθος μου τώρα δεν θέλει άλλη δουλειά, προσωπικά για μένα. Αν είσαι αδύναμος στήθος, σίγουρα μπορεί να κάνεις παραπάνω ασκήσεις στήθος. Αλλά ναι, τώρα πάμε στα weak points, λίγο bicep και side delt. Οπότε σύνολο 6 sets στήθος. Ασκήσεις στο τέλος, όταν φτάνω αποτυχία, παίζω μερικά half reps στην επιμηκυμένη θέση, στο stretch position. Αυτό το κάνω επειδή κάνω λίγα σετ. Αν έκανα πολλά σετ δεν θα το έκανα αυτό, γιατί θα τα διέλυα. Αλλά θέλω να σιγουρευτώ ότι όντως ο μυς δεν έχει άλλο, γιατί καμιά φορά, ειδικά στα push, στα push κινήσεις, πιέζεις και από το στήθος φεύγει αέρα και κολλά στα τρικέφαλα. Οπότε θέλω να εκμεταλλευτώ και όλη τη δύναμη που έχει να δώσει ο μυς στο στήθος. Οπότε θέλω να το ξεφυλίσω τελείως, δηλαδή να δώσει ό,τι έχει. Τι βαρύ ρε μαλάκ. Ωραία αυτά. Πολύ φορά τα βλέπω. Έτσι γιατί βγάζω. Μάβησα σήμερα, ρε. Έχεις βάλει τα αστρογικά στο είναι ωραίο, απλά στην αρχή σε δυσκολεύει τόσο πολύ και μετά γίνεται πιο εύκολο, ρε φίλε. Fuck. Ψάρω. Οπότε δύο set biceps. Θα είναι ψηλό incline cut λίγο βέβαια. Εντάξει. Οκ. Μέτριο feeling. Ίσως μπορώ να ένα laterals έτσι λίγο με τα βαράκια επειδή είναι και ο Μαρτσέλη και μετά θα πάμε για posing. Ανοίξουμε λίγο το body fat. Αυτό είναι νερό έτσι. Δεν έχω γίνει αλκοολικός ακόμα. Λοιπόν, life update. Θέλω να πω μερικά πράγματα και για τον τρόπο που σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό και για την προπόνηση που κάνω. Γενικά, αυτό, βασικά αυτό το βίντεο είναι πιο πολύ για να κρατήσω εμένα in check. Ωραία, ώστε όταν το ανεβάσω να πω ξέρεις τι ρε φίλε, έχεις ανεβάσει αυτό το βιντεάκι στο YouTube, λες 1-2 πράγματα. Αν δεν τα τηρήσεις, είσαι clone. Ωραία. Ας πούμε, όπως είχα coach στο powerlifting,
για 4 μήνες, 5 ας πούμε, και έκανα ό,τι μου έλεγε χωρίς να λέω κάτι άλλο, μήπως να κάνουμε αυτό κτλ. Και έτρωγα όσο έπρεπε να φάω και δεν έλεγα α, πήρα λίγο body fat και δεν με νοιάζε, έκανα τα καλύτερα νούμερα της ζωής μου. Και πέρσι με έκανε λίγο coaching ο Phil όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής και της προπόνησης, που ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβάδιζαν με αυτά που πιστεύω, τα έκανα και όντως έκοψα, ας πούμε, έφτασε σε ένα πολύ καλό επίπεδο λίνες, ήμουν καλός, έχω και μερικές ώρες φωτογραφίες για το Instagram. Τώρα όμως από τότε έχω μπει σε έναν κύκλο τον οποίο δεν έχω κάποιο καθαρό στόχο όσον αφορά το θέμα της προπόνησης, έτσι, γιατί όσον αφορά τη ζωή και τα λοιπά, αυτό το πράγμα θέλω να κάνω, θέλω να βγάζω content, θέλω να ανεβάζω βίντεο, θέλω να ζήσω μέσα από αυτό, είτε έχει να κάνει μόνο με το YouTube, είτε έχει να κάνει με sponsorship, όπως είναι με το philstrath.gr, με την Gold Touch. Δεν είναι ότι κάνω τα social, άπανε καλά τα social τέλος. Θέλω, μου αρέσει το γυμναστήριο, θέλω να πετυχαίνω πράγματα, θέλω να φτάνω σε ένα ωραίο φυσικ, θέλω να, ή άλλες περιόδους θέλω να σηκώνω κάποια κιλά με το powerlifting. Τον τελευταίο καιρό έχω κάνει περισσότερο shift προς το bodybuilding. Όπως είδατε και σήμερα, τέτοιου τύπου προπονήσεις έκανα τους τελευταίους μήνες. Φαγητό μου το μέτρησα τώρα πριν κάτι μήνες που έκανα το σύρι στο Freeza Saga και έκοψα μέχρι ένα σημείο, όχι όπως πέρσι, εκεί στη Μύκονο κάπου που πήγαμε διακοπές, μετά σταμάτησα. Δεν είχα έναν καθαρό στόχο στο μυαλό μου, απλά το έκανα γιατί λέω ok, θα δείχνω και καλύτερος, θα πηγαίνει και καλύτερα το YouTube και το Instagram και αυτά, που ok, γουστάρω full και σε αυτό εννοείται, γιατί όλοι το ξέρουμε, τόσο πιο lean είσαι, τραβάει περισσότερο στα social και δεν με χαλάει αυτό, έτσι είναι. Λέω fuck it, θα ξεκινήσω powerlifting. Άνοιξε και γυμναστήριο, πρέπει να τον ξέρετε, ο Ashfire, ο Κολοφωτιάς, παρολυθεράδικο, πάει και ο Νικήτας, πάνε πολλά άτομα που είναι φίλοι μου. Λέω fuck it, θα κι ας πάρω body fat, γιατί με το powerlifting θα πρέπει να φας παραπάνω, εντάξει προφανώς. Θα συνεχίσω, θα κάνω κάποια νούμερα, θα το κάνω series, θα είναι ένα comeback για μένα. Τραυματίζομαι. Εδώ και 2 εβδομάδες. Τώρα σιγά σιγά συνέλχομαι, δεν μπορώ να κάνω bent over το lower back μου. Γιατί μπήκα σαν μαλάκα στα deadlift και ανέβασα volume και intensity, ενώ είχα να κάνω sumo πάρα πολύ καιρό, χωρίς λόγο. Ξενερώνω. Τι να κάνω τώρα. Τώρα που ξεκίνησα το ξανασταματήσω, όσοι με ακολουθείτε καιρό, ξέρετε ότι αυτό το πράγμα το έχω κάνει 100 φορές. 101 λοιπόν και σήμερα. Έχω μια ομαδική τέλος πάντων τα παιδιά που είμαστε από το... Είμαστε στο site του Phil και συνεργαζόμαστε με την Gold Touch και τα λοιπά. Και μας είπε ότι έχει τέλος πάντων ένα παιδί το οποίο θα του κάνει coaching και θέλει να το κατεβάσει σε αγώνες μάλλον. Και μας είπε αν θέλουμε, εμένα και το Αργύρι, να ξεκινήσουμε να κάνουμε την προπόνηση. Να μας κάνει coach ο Phil. Τυφλά, με κλειστά τα μάτια, να κάνουμε ό,τι μας πει. Αν θυμάστε πέρσι ανέβαζα μερικά βιντεάκια που έτρωγα 5 φορές τη μέρα. Ρύζι κότα ή ρύζι τόνο ή ρύζι μοσχάρι, πρότεινσε. Ήταν αυτό το strict bodybuilding diet, το πολύ αυστηρό, full clean. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που είναι έξω από τα νερά μου. Το κάνω κι εγώ, σίγουρα με λίγο μεγαλύτερες ποσότητες. Μ' αρέσουν τα φαγητά αυτά έτσι κι αλλιώς. Αυτό που είναι τελείως έξω από τα νερά μου είναι αυτό που είχα κάνει πέρσι με τις προπονήσεις, το είδος προπόνησης που έκανε, αυτό το high volume training και το low rest. Αυτά είναι τελείως ανάποδα με όλα αυτά τα optimal training και ακόμα και αυτά που πιστεύω εγώ που κάνω τόσο καιρό. Εντάξει, μεταξύ μας όλα δουλεύουν. Σίγουρα κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο. Σημασία έχει να πιέσει τον εαυτό σου. Οπότε δεν χρειάζεται να το κάνω overthink αυτό το πράγμα. Λίγο στα πόδια θα ξερνάω γιατί με ένα λεπτό rest στο squat δεν γάμισε κανένας. Θα έχω κάποιον άνθρωπο και που θα μου λέει τι να κάνω. Εντάξει, επειδή είμαστε και φίλοι, δεν θα. Είμαι σε φάση coach να κάνω αυτό, να φάω αυτό. Θα μου πει 5 πράγματα, θα τα κάνω, θα του πρίζω τα αρχίδια όλη τη μέρα. Το έκανα και πέρσι για 2-2,5 μήνες. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να κινηθώ από εδώ και πέρα. Αυτό θα είναι σαν ένα πείραμα, ένα peak season πείραμα. Έτσι θα το πούμε, peak season. Ίσως το κάνω και series για το YouTube αν θέλετε και εσείς με μικρόφωνο κτλ. Προφανώς δεν ξέρω πόσο θα μπορώ να μιλάω ανάμεσα στα set γιατί θα είμαι έτσι σε σκύλος ξέρω εγώ. Δεν αποκλείεται αν κόψω αρκετά σε 3 μήνες, 4 από τώρα να κατέβω και σε κάποιο αγώνα bodybuilding στην Ελλάδα. Αυτό είναι με ερωτηματικό, δεν δίνω το λόγο μου. Αν προλάβω τους αγώνες να είμαι αρκετά κομμένος γιατί τώρα είμαι σε ένα body fat, είδατε και το βιντεάκι, είμαι 15% ας πούμε, δεν είναι... Βασικά 15-14, κάπου εκεί πέρα. Οπότε ναι, όπως είπα, όταν κάνω κάτι και το ακολουθώ και λέω there is no turning back now και απλά το πηγαίνω full, ήταν με το powerlifting, ήταν πέρσι με το peak season που είχαμε κάνει λίγο με το Phil, peak season ήταν για πολύ λίγο, το πήγα
πολύ καλά. Δηλαδή, αυτές ήταν δύο περιπτώσεις στη ζωή μου που όσον αφορά το γυμναστήριο έκανα τη μεγαλύτερη μου πρόοδο. Το ένα σε φυσικ και το άλλο σε νούμερα στο powerlifting, έτσι. Οπότε θα ακολουθήσω απλά ό,τι μου πει ο Phil, θα κάνω αυτό που είναι να κάνω, θα κόψω όσο είναι να κόψω και αν προλάβω θα κατέβω σε αγώνες. Οπότε το content από εδώ και πέρα θα έχει περισσότερο από ένα βιντεάκι στο YouTube. Θα προσπαθήσω για τρία. Αν και πιστεύω ότι το YouTube είναι σου κάνει subscribe ο άλλος καθαρά για το χαρακτήρα σου, ας πούμε, και για αυτό που βλέπει, παρά για το αν έχεις ένα πολύ καλό φυσί και αν κάνεις ακραία challenges, αν τους αρέσει η ενέργεια που βγάζεις κτλ. Κτλ. Αυτή είναι άλλη ιστορία, φεύγω από το θέμα, ας πιούμε λίγο σιρόκ. Οπότε ναι, μάγκες, θα παιχτεί βιντεοσκόπηση και καταγραφή αυτού του peak season. Θα δείτε κάποια ακραία πράγματα, όπως το να τρώω 5 φορές την ημέρα ρύζι κοτόπουλο. Μου να γίνομαι στεγνότερος και στεγνότερος κάθε εβδομάδα. Αυτό θα είναι πολύ fun to watch. Καμιά φλέπα μπορεί να πεταχτεί, ξέρω εγώ, θα τη μετράμε για PR, γιατί σε δύναμη δεν θα κάνουμε κάτι από ό,τι προβλέπετε. Και εννοείται θα συνεχίσουν τα parties. Θα πάω και διακοπές τώρα τέλη Αυγούστου. Ναι, θα κρατήσω και το diet εκεί όσο μπορώ. Έτσι κι αλλιώς μέσα στο diet είναι και το αλκοόλ, έτσι λέει ο coach. Πλάκα κάνω, παιδιά, μην πίνετε. Είμαι πολύ τυχερός γιατί η κοπέλα μου η Βάς επίσης έχει και αυτή YouTube κανάλι και ανέβασε βιντεάκι από την ΙΟ, οπότε πήγαινε δείτε το, είναι γαμάτο, αν σας άρεσε το πάρτι. Ασχέτως άμα είσαι dude πήγαινε δες το, είναι πολύ ωραίο. Και θα είναι και ένα βίντεο το οποίο θα θέλει περισσότερο edit και τα λοιπά, το οποίο θα είναι πιο YouTube friendly, ξέρετε για ποια λέω. Έχω ένα βιντεάκι που έφαγα 10.000 θερμίδες. Εντάξει, αυτό δεν θα το κάνω τώρα προφανώς που κάνω date, αλλά θα κάνω άλλα βιντεάκια τα οποία είναι πιο κάποια challenges ίσως. Θα κάνω μερικά λίγο πιο bot friendly videos, καταλάβετε με, θέλω να ζήσω από αυτό, οπότε καλό είναι να υπάρχει και έτσι ένα ευρύτερο κοινό στο κανάλι και σιγά σιγά μπορείς να τους φέρεις και αυτούς στο fitness με τα βιντεάκια σου. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο κατέληξε πολύ personal. Δεν ξέρω, είχα καιρό να κάνω τέτοιο βίντεο, απλά να ανοίξω την κάμερα και να μιλήσω, ρε φίλε. Είχε λείψει νομίζω. Αυτό το βιντεάκι προφανώς μπορεί να πιάσει πολύ λιγότερα views, αλλά δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι αυτοί που θα το δουν είναι κυρίως αυτοί που σαπορτάρουν. Π.χ. αγοράζουν τον κωδικό μου το filster.gr, μου στέλνουν, ας πούμε, σχολιάζουν στα βίντεο, πατάνε likes κτλ. Κτλ. Αν θέλετε, κάντε ένα από αυτά που είπα. Σαπορτάρετε για μένα και γενικά μου δίνετε motivation να συνεχίσω τη φάση. End goal είναι να ζήσω από αυτό. Ιδανικά, ρε μάγκες, θα ήθελα απλά να κάνω προπονήσεις, να τις ανεβάζω και vlogs και τέτοια και να ζω από αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Κάποιες φορές, όπως έχει πει και ο Τουρλιώτης σε πολλά stories, κάνεις μερικά πράγματα που δεν θες. Δεν είναι ότι δεν θέλω να κάνω αυτά τα βιντεάκια τα οποία είναι πιο YouTube friendly, απλά δεν είναι τόσο. Δεν είναι 100% εγώ. Είναι πιο λίγο 100%. Προσπαθώ να περνάω και αυτό το χαρακτήρα μου εννοείται, αλλά όσο να είναι, ο άλλος, ο εξωτερικός που θα έρθει, αυτός που δεν με ακολουθεί καιρό, δεν θα κάτσει να ακούσει εμένα να μιλάω τόση ώρα, φίλε. Θα θέλει πιο πραγματάκια, έκανα αυτό, πήγα εκεί, θα θέλει λίγα voiceovers, λίγα εφέ. Τέλος πάντων, αυτό είναι τελείως άλλο θέμα, δεν ξέρω τι το αναφέρω. Αυτό αμφιταλαντεύομαι πάρα πολύ καιρό. Άμα δείτε κάποια βιντεάκια που είχα κάνει, που έκανα δοκιμάζω σοκολάτες και τρώω κάτι άλλο, τα έχω σβήσει γιατί πραγματικά δεν ήμουν εγώ αυτός που έβλεπα στο YouTube. Δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ τέτοιο content, δηλαδή. Εντάξει, άλλο 10.000 θερμίδες, αυτό το έχουν κάνει όλοι οι fitness influencers. Αλλά τρώω μόνο σοκολάτες και τέτοια, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Το έκανα, αλλά δεν θα μπορούσα να το ξανακάνω ποτέ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή το συχαινόμουν. Αλλά ναι, καταλάβετε ότι και εμένα είμαι εδώ, είμαι ο Φασιοσλέιερ, είμαι ο Τσάντ, είμαι ο Αντικροσανάκιας, είμαι αυτός ο τύπος που έχει βγάλει το Φασιοαπόκαλυψη, το meme, είμαι αυτός ο τύπος που έχει κάνει το Μάζ στο Σύνταγμα, είμαι ο τύπος που είμαι ακόμα αυτός ο τύπος, απλά κάνω και κάποια έξτρα. Αυτό. Ελπίζω με αυτό το season να σας δώσω και summer motivation στο να πουσάρετε λίγο παραπάνω στο gym, οτιδήποτε κι αν κάνετε. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτά που θα κάνω εγώ. Όπως είπα, και εγώ κάνω ένα πείραμα. Ας πούμε, έχω και μερικά παιδιά στο online coaching, τους βάζω πράγματα τα οποία έχω κάνει εγώ και έχουν δουλέψει. Ναι, σε κάποιους έχει δουλέψει και το high volume training, άλλοι κάνουν low volume, άλλοι κάνουν power building, bodybuilding. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να είσαι με παροπίδες στη ζωή σου, πρέπει να δοκιμάζεις πράγματα και να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη. Σίγουρα οι έρευνες λένε και μπλα 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 μπλα. Αλλά όπως προείπα, ισχύουν όλα αυτά που είπα πριν. Δεν θα τα ξαναπώ, δεν θα κάνω repeat myself. Τώρα η ώρα έχει πάει μία, θα ξεκινήσω και θα πάω σε ένα φιλαράκι από το SMAC να δούμε SummerSlam. Είναι ένα ίσως από τα μεγαλύτερα WWE events. Όσοι είδατε το βίντεο μέχρι εδώ, εντάξει, respect, έχεις πολύ υπομονή, φίλε. Dub. Λέμε στο επόμενο βίντεο, δεν ξέρω τι θα είναι το επόμενο βίντεο, ίσως είναι από τις διακοπές. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο.
Θα σκεφτώ βασικά να ανεβάσω το Beyond, δεν ξέρω. Οπότε ναι, θα έρχεται, έρχεται πολύ content όσον αφορά το bodybuilding. Peak season time, baby. Let's go. Bye bye.